Φίλες και φίλοι, γεια σας. Με ένα ακόμη επιτραπέζιο παιχνίδι θα ασχοληθούμε αυτή τη φορά. Από τα καινούρια, ο τίτλος του είναι «Οι μικροί γιατροί». Εναλλακτικός τίτλος «Εγώ ο απεσιότατος» από την ομώνυμη ταινία. Παλιό κλασικό παιχνίδι με νέους πρωταγωνιστές, που αυτή τη φορά είναι τα Minions. Πάμε να δούμε περί τίνος πρόκειται. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που συναντάμε στο κουτί. Να πούμε ότι συμπεριλαμβάνονται τέσσερις συλλεκτικές αποκλειστικές φιγούρες για το παιχνίδι, τέσσερα μικρά Minions, τα οποία συμμετέχουν και με κάποιο τρόπο στο παιχνίδι, αλλά δεν πωλούνται χωριστά. Και επίσης, αν έχετε σκοπό να το αγοράσετε, να πούμε ότι βέβαια το λέει και στο κουτί, αλλά πολλές φορές δεν το προσέχουμε, ότι απαιτούνται δύο αλκαλικές μπαταρίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία. Πάμε να το δούμε και από μέσα το παιχνίδι. Αυτό είναι το κυρίως ταμπλό του παιχνιδιού. Αφαιρώ τα Minions προς το παρόν, είναι αυτά εδώ. Και πάμε να βγάλουμε το ταμπλό του παιχνιδιού. Μέσα υπάρχουν και οι οδηγίες παίξηματος. Ουσιαστικά είναι ένα παλιό παιχνίδι. Αν θυμάστε καλά, λεγόταν ο μικρός γιατρός, η μικρή γιατρή, κάπως έτσι. Έχουμε αυτόν εδώ τον κύριο, τον Minion, που έχει καταπιεί διάφορα αντικείμενα και έχει μπει στο χειρουργείο, όπου εμείς πρέπει να του αφαιρέσουμε τα αντικείμενα που έχει καταπιεί. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα παιχνίδι που παίζεται με αυτήν εδώ τη λαβίδα. Υπάρχουν τα αντικείμενα, τα βλέπετε, τα έχω τοποθετήσει εγώ από πριν για να μην χάσουμε χρόνο. Το χνούδι μονόκερου, ένα μπανανοφούσκωμα, ένα δάχτυλο σκανδάλι και τα λοιπά, διάφορα αντικείμενα που έχει καταπιεί, και πρέπει πολύ προσεκτικά με αυτήν εδώ τη λαβίδα να τα αφαιρέσουμε. Αν η λαβίδα μας ακουμπήσει στα ασημή πλαίσια γύρω γύρω από τα αντικείμενα, ακούγεται αυτός εδώ ο ήχος και ανάβει εκείνο το φωτάκι το κόκκινο που βλέπετε στο πάνω μέρος. Είναι παιχνίδι δεξιοτεχνίας. Πρέπει να πιάσουμε το αντικείμενο και να το βγάλουμε, τώρα εγώ έχω χάσει σε αυτή την περίπτωση, και πάλι χωρίς να ακουμπήσουμε και χωρίς να ακούσουμε καθόλου αυτόν τον ήχο. Ο παίχτης που θα μπορέσει να αφαιρέσει ένα αντικείμενο χωρίς να ακουμπήσει στα μεταλλικά πλαίσια συνεχίζει ώστε να αφαιρέσει και δεύτερο αντικείμενο. Μέχρι να αφαιρέσουμε όλα τα αντικείμενα και λέει ότι, για παράδειγμα, αν κάποιος αφαιρέσει την κουφάλα και κάκι και το δάχτυλο σκανδάλι, κερδίζει το πρώτο Minion της σειράς. Με διάφορους άλλους συνδυασμούς κερδίζουμε τα υπόλοιπα Minions και συμμετέχουν έτσι και αυτά με κάποιο τρόπο στο παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό προτείνεται για ηλικίες από 6 ετών και πάνω, αλλά παρόλα αυτά, αν το πιτσιρίκι σας βλέπετε ότι έχει την ικανότητα και είναι κάτω των 6 ετών, και πάλι μπορείτε να το αγοράσετε και πάλι θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Αυτό είναι το πίσω μέρος του κουτιού. Να σας πω για άλλη μια φορά ότι η τιμή του παιχνιδιού είναι στα 25 ευρώ στις γνωστές αλυσίδες παιχνιδιών. Η αντίστοιχη έκδοση με τον άνθρωπο και όχι το Minion δεν έχει μεγάλη διαφορά στην τιμή. Ξεκινάει από τα 19, αλλά μπορείτε να το βρείτε και πάλι στα 25 ευρώ ανάλογα σε ποιο κατάστημα θα πάτε ή αν θα προτιμήσετε να κάνετε κάποια ηλεκτρονική αγορά. Το παιχνίδι είναι παιχνίδι πολλών ετών, απλά προσθέθηκαν τα Minions για να γίνει πιο επίκαιρο, οπότε νομίζω είναι μια καλή αγορά, ένα αρκετά καλό παιχνιδάκι, οικονομικό, διασκεδαστικό. Λίγη προσοχή στο καλώδιο που έρχεται μαζί με τη λαβίδα, γιατί είναι ευαίσθητο και αν κοπεί το καλώδιο θα έχετε θέματα. Οι μικροί γιατροί, εγώ απεσιότατος. Καλές αγορές.